Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά σήμερα να με φιλοξενείτε στην ραδιοφωνική συνότητα, κύριε Νατσού. Να είστε καλά. Καλημέρα και στην Έλενα. Καλημέρα, κύριε Αντωνίου. Πριν πάμε στη συζήτησή μας, ήθελα να δω τι λέει και το Υπουργείο για όλα όσα έγιναν χθες. Μπαίνουν λοιπόν εκεί που βγαίνουν και τα δελτία τύπου. Παρατηρώ, κύριε Αντωνίου, και δείτε το κι εσείς, σας παρακαλώ γι' αυτό. Υπάρχει δελτίο τύπου για συνάντηση που είχε χθες ο κύριος Γεωργαντάς και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και η κυρία Τελεγιορίδου εκεί. Και βγαίνει δελτίο τύπου. Υπάρχει κάποια ημερίδα στην Εύβοια, βγαίνει δελτίο και γι' αυτό. Για μας βλέπω, για το χθεσινό, δεν έχει βγει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από το Υπουργείο για τα χθεσινά δεν έχει βγει τίποτα. Εσείς βέβαια δεν ήσασταν παρόν σε αυτήν την. Κάθοδο όλων στην Αθήνα πραγματικά χθες, αλλά νομίζω ότι τα είπατε, κύριε Αντωνίου, και το τονίσαμε από χθες την εκπομπή μας, γιατί είχαν δημιουργηθεί διάφορες προσδοκίες για το τι θα ανακοινωθεί το απόγευμα, ότι ουσιαστικά πάμε και για ημερομηνία επανεκκίνησης, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Βγάζετε λοιπόν ένα δελτίο τύπου, να το πω αυτό και μετά συνεχίζετε. Mm-hmm. Το οποίο νομίζω μας δίνει, γιατί πολλές φορές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και η διατύπωση κάνει τη διαφορά, και λέτε συγκεκριμένα στον τίτλο που βγάζετε στο δελτίο τύπου ότι είμαστε στην διαδικασία επανεκκίνησης του έργου και όχι στην επανεκκίνηση αυτή καθ' αυτή. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι καταλάβαμε, μάλλον από χθες το μεσημέρι, ότι δεν θα έχουμε αυτό που τονίζουμε πολλές φορές, αυτό που θέλαμε δηλαδή, μέρα και ώρα επανεκκίνησης. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο το ζήτημα από την αρχή. Το Φράγμα Νεστορίου είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που αφορά το νομό μας. Όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά του καραβιού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να επιτέλους να μπούμε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης του έργου. Τι συνεπάγεται αυτό? Οφείλω να πω ότι από το 2015, και επειδή είδα και κάποια δελτία τύπου, κύριε Νατσούλη, τα οποία με προβληματίζουν ιδιαίτερα, από τη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν το 2015 σταμάτησε το έργο, να κατηγορεί την σημερινή κυβέρνηση γιατί δεν ξεκίνησε το έργο. Από το 2015 λοιπόν μέχρι το 2019 είναι 5 χρόνια απραξίας. 5 χρόνια που δημιουργήθηκαν διάφορα ζητήματα, που επιτέλους έρχεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει ένα τέλμα, να ξεκολλήσει από το τέλμα το Φράγμα Νεστορίου που είχε μπει όλα αυτά τα χρόνια και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επανεκκίνησης. Μισό λεπτάκι όμως, γιατί εδώ τώρα υπάρχουν και ευθύνες τις σημερινές. Γιατί από τον Φεβρουάριο του 20, κύριε Αντωνίου, έχουμε δικαστικές αποφάσεις. Ακριβώς. Και έπρεπε να φτάσουμε Ιούνιο το 22 για να γίνει η Επιτροπή. Και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί έπρεπε να περιμένουμε από τον Φεβρουάριο του 20 να φτάσουμε Ιούνιο του 22 για να γίνει η Επιτροπή. Ο κύριος Γεωργαντάς χθες είπε δεν φταίω εγώ, γι' αυτό δεν ήμουν εγώ, ή έπρεπε να έρθω εγώ για να το κάνω. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν 27 μήνες εδώ καθυστέρησης. Ούτε στο εμείς. Σημασία έχει ότι όντως υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω νομικών θεμάτων, με ποια, πώς θα γίνει η διαδικασία. Σημασία, και πρέπει να κοιτάμε μπροστά, σημασία έχει ότι ξεκινάμε τις διαδικασίες επανεκκίνησης του έργου. Και να μείνουμε στο ότι ο κύριος Γεωργαντάς, χθες ο Υπουργός, έδωσε εντολή για να ξεκινήσει η Επιτροπή και να συμφωνήσει με την επιλογή των αιτήσεων και όλων των χαρτιών που έχει μαζέψει το Υπουργείο. Υπάρχει μια απόφαση, όπως είπατε, από το διοικητικό εφετείο, που είναι το Φεβρουάριο, το οποίο κοινοποιήθηκε πολύ αργότερα, όπως καταλαβαίνετε, στο Υπουργείο, προκειμένου που δικαιώνει ουσιαστικά τον εργολάβο. Την κοινοπραξία. Μπράβο, την κοινοπραξία έναντι των απαιτήσεων που είχε τα προηγούμενα όλα χρόνια. Και τώρα πάμε να τα βρούμε με ένα ποσό, τέλος πάντων, να συμφωνήσουμε. Θα συμφωνήσουμε όμως. Εδώ είναι το ερώτημα, κύριε Αντωνίου. Θα συμφωνήσουμε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, κύριε Νατσούλη. Γιατί αν δεν συμφωνήσουμε, τι γίνεται? Η προσπάθειά μας είναι να συμφωνήσουμε. Και όταν καθόμαστε και μιλάμε στο τραπέζι με επιχειρήματα και με σοβαρότητα και έχοντας
μια τεράστια προσπάθεια από όλους μας, από όλους τους ανθρώπους και της Καστοριάς, αλλά και του Υπουργείου που στέκονται πάνω, και ο Υπουργός ο κ. Γαργαντάς, με τον οποίο για αρκετά χρόνια ήμασταν μαζί στη Βουλή και εκλεκτήκαμε το 12 μαζί στη Βουλή, και υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από τον Υπουργό και από με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού να λύσει αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Πάντως, είμαστε λοιπόν, όπως σας έγραψα, στη διαδικασία επανακίνησης του έργου. Να μην με ψημιρούμε. Όχι, αλλά αυτό που καταλάβαμε, κύριε Αντωνίου, δηλαδή φαντάζομαι μιλήσατε με ανθρώπους που ήταν μέσα. Οι δήμαρχοι μάλλον είναι παγωμένοι από αυτή την ιστορία. Περίμεναν κάτι άλλο σίγουρα, περίμεναν κάποιο πιο συγκεκριμένα πράγματα ή πιο γρήγορες διαδικασίες. Η κυρία Κοζατζάνη εμφανίστηκε λίγο πιο αισιόδοξη και ο κύριος Μάνος επίσης λίγο αισιόδοξος. Αλλά... γιατί αντιλαμβάνονται ότι ξεκινάει η διαδικασία επανεκκίνησης και θα πάμε σε λύση. Και θεωρώ ότι θα έχουμε το ξεκίνημα του έργου. Πολλοί το έχουν συνδυάσει, να το πω και αυτό, ότι το τρίμηνο που δόθηκε, ακούστε το λίγο γι' αυτό κύριε Αντωνίου, το τρίμηνο λέει που δόθηκε, κοντεύει, αν γίνουν εκλογές Οκτώβριο, πέφτει πάνω στις εκλογές. Και γι' αυτό ίσως δόθηκε και η πονηρή, το ρωτάνε γι' αυτό. Ας μην μείνουμε στις πονηρές σκέψεις. Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Τώρα το τι ακούγεται σε κάθε καφενείο, ναι, κύριε Νατσούλη, καλό θα είναι να μην το βάζουμε στο τραπέζι. Ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 12 μήνες από τώρα. Θέλω λίγο το εξής. Πέρα από αυτά που γράψατε. Πέρα από αυτά που γράψατε. Και να λέμε ότι αυτό το έργο επιτέλους μπαίνει σε μια διαδικασία επανεκκίνησης. Να μην μιλήσω για τα 5 χρόνια που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια επιτροπή για να αναθέσει τη μελέτη του αρδευτικού δικτύου του φράγματος. Γιατί οφείλω να σας πω, από το 2014 με απανωτές ερωτήσεις, νομίζω και εσείς τις είχατε παίξει, προς τον τότε Υπουργό, προς τον επόμενο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούσα να ξεκινήσει η διαδικασία της μελέτης. Ξέρετε πώς διορίστηκε η επιτροπή το 2019, λίγο πριν φύγουνε. Επιτροπή για να ξεκινήσει η μελέτη του αρδευτικού. Επομένως, γι' αυτό στο δελτίο τύπου πολύ προσεγμένα είπα, ξεκινάει η διαδικασία επανεκκίνησης του έργου. Το προσέξαμε. Και είμαστε από πάνω όλοι, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, προκειμένου να μπει στη διαδικασία και να ξεκινήσει ξανά το έργο. Θέλω κάτι από εσάς. Αυτό είναι, ας μείνουμε λοιπόν στο σημαντικό που είναι αυτό. Θέλω κάτι μην από εσάς. Πάμε λοιπόν στο γιατί να γίνουν τα εγγένεια εκεί και να μην γίνουν εκεί. Και γιατί μην μένουμε λοιπόν σε διαδικασίες με ψημιρίες. Να κοιτάμε μπροστά, να κοιτάμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται και το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Ένα τεράστιο έργο που... Ας μην πάμε όμως σε άλλο θέμα σήμερα. Σήμερα είναι φράγμα. Ας μην πάμε τους βλέπουμε στο Μανιάκι που δουλεύουν. Τους βλέπουμε, τους είδαμε. Κυρία Νατσούλη, και πήγαμε και τους βρήκαμε και εμείς από κοντά. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ξεκινάει ένα έργο, η εταιρεία αποφασίζει να κάνει κάποια μορφή έναρξη των εργασιών και ασχολούμαστε γιατί από εκεί και όχι εκεί και όχι εκεί και όχι παραπέρα ξεκινάει το έργο. Μη με ψημιρούμε λοιπόν, να κοιτάμε μπροστά και να πούμε είμαστε εδώ όλοι να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω να κάτι μείνουμε από εσάς. Λοιπόν στο επόμενο βήμα και όχι να προχωράμε και να ασχολούμαστε με όλα τα... Είδατε κι εσείς τον κύριο Γεωργαντά από κοντά στο περιθώριο του 8ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Τροφίμου που ήταν Σαλονίκη. Θέλω λοιπόν, πέρα από αυτά που γράφετε. Κύριε Νατσούλη, πέρα από με τον κύριο Γαργαντά είμαστε... Ναι, αυτό θέλω. Τι λέτε από αυτά που δεν γράφονται. ...που αφορούν όλο το αγροτικό κομμάτι της Βορείου Ελλάδας. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του φράγματος, αλλά για πολλά άλλα ζητήματα που αφορά τον αγροτικό κόσμο της Βορείου Ελλάδας είμαστε σε μια συνεχόμενη συνεργασία. Επειδή λοιπόν τον βρήκατε, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Να σας το ρωτήσω όμως, κύριε Αντωνίου, ακούστε το λίγο, γιατί έχει μια αξία για μένα τουλάχιστον. Βεβαίως. Επειδή τον είδατε από κοντά και πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που λέγονται και τα λοιπά ή δεν λέγονται, από αυτό που καταλάβατε από αυτή τη συζήτηση, πιστεύετε ότι ο κ. Γεωργαντάς είναι αισιόδοξος ότι θα ξεκινήσει ή ήταν προβληματισμένος? Όχι, ότι έχουμε τόσες δυσκολίες που μπορεί και να μην ξεκινήσουμε. Επειδή ο Γεωργαντάς, σας λέω, ζήσαμε μαζί αρκετά χρόνια στη Βουλή και ως κυβερνητικοί βουλευτές το 12 με το 14, αλλά και μετά ως βουλευτές αντιπολίτευσης, ξέρω ότι όταν ο Γιώργος
πάρει ζεστά ένα πράγμα και το πήρε πολύ ζεστά το φράγμα Νεστορίου. Έχουμε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία. Νομίζω ότι θέλω να είναι αισιόδοξος ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει. Μάλιστα. Εξάλλου, έχει την εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού να βρει λύση στο πρόβλημα. Ωραία. Έχει πάρει την εντολή του Πρωθυπουργού και ξέρει ότι πρέπει να το λύσει. Και επειδή είναι και νομικός ο κ. Γιοργαντάς, έχει μια ευρεία νομική αντίληψη περί των δεδομένων, πιστέψτε με ότι όχι μόνο ήταν αισιόδοξος, είναι από πάνω, έτσι ώστε να έχουμε την έναρξη των εργασιών μόλις τελειώσει η διαδικασία της επανεκκίνησης. Τώρα, επειδή 12 η ώρα έχετε ενελειμμένη υποχρέωση από ό,τι ξέρουμε, μια κουβέντα όμως, γιατί μόλις είπαμε ότι θα σας έχουμε, όλοι οι μεταφορείς χτύπησαν τηλέφωνα. Ναι, γιατί σας το είχατε μας το είχατε πει και μας το είχατε υποσχεθεί από προηγούμενη εκπομπή. Ναι, μίλησα με την ομάδα ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ. Όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, η ΛΑΡΚΟ μπήκε σε μια φτωχευτική διαδικασία. Έχω όντως τις οφειλές που έχουμε προς τους, πριν μπει στην ειδική διαχείριση, που μου έχει αναλυτικά η ομάδα, τις οφειλές είναι 991.000 ευρώ 065. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση για αυτά. Τι προσπαθούμε να κάνουμε όμως για να μην αφήσουμε αυτούς τους άλλους ανθρώπους? Οφείλουμε να πούμε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και με όλους μας, έτσι ώστε αυτές οι μεταφορικές να έχουν αρκετό μεταφορικό έργο, και έτσι μου έχει τα στοιχεία από 1/3 μέχρι και 25, ότι το μεταφορικό έργο, το οποίο πληρώθηκαν αυτή τη στιγμή και πληρώνονται στην ώρα τους από ό,τι με ενημερώνει η ειδική ομάδα διαχείρισης, είναι γύρω στα 2.023.942 ευρώ. Η προσπάθεια λοιπόν γίνεται έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή με έξτρα έργο όλους αυτούς τους μεταφορές, οι οποίοι έχουν όντως ένα υπόλοιπο από το προηγούμενο πριν στο κομμάτι της ειδικής διαχείρισης η εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα, αλλά προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη φόρμουλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ευχαριστημένο. Σε αυτό το κομμάτι εσείς είστε αισιόδοξοι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν τα λεφτά τους, τα δουλεμένα λεφτά τους? Είναι τίμια λεφτά που τα έβγαλαν με υδρότα, κύριε Αντώνιο. Και πρέπει να πληρωθούν οι άνθρωποι. Τέλος. Πληρώνονται, σε αυτό σας λέω, ότι ούτως ή άλλως στην ομάδα ειδικής διαχείρισης, επειδή όντως έχουμε παρέμβει με πολλές προσπάθειες, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να αυξήσουμε το έργο τους και τις αμοιβές τους σε αυτή τη φάση, που ήδη συνεχίζει και λειτουργεί, έτσι, το μεταλλείο μας, και συνεχίζουν να γίνονται μεταφορές με αυξημένο, θα έλεγα, προσπάθεια να έχουμε ένα έργο αυξημένο. Παρ' όλα αυτά, το θέμα των οφειλών των 1999 είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο οι μεταφορείς της δικιάς μας περιοχής, χρωστάμε, είναι οι μεταφορείς. Η ΛΑΡΚΟ είναι μια τεράστια εταιρεία που φτώχευσε και καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές, πάρα πολλές οι οφειλές πριν και τα ανοίγματα στην ειδική διαχείριση. Λοιπόν, εύχομαι θέλω να επιμείνετε λίγο, γιατί θέλουν και οι άνθρωποι να επιμείνετε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το ξέρω και τους ακούω πάντα. Έχω μια καλή επαφή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου. Καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν τα σχόλια και από την κυρία Αντωνίου. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.